υποθέσεις. Το γνωρίζετε άλλωστε. Την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου που σημαίνει δραστική μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ατμοσφαιρική και ηχητική ρήπανση. Την ευκαιρή μετακίνηση των πεζών. Την αποδέσμευση χώρων στάθμευση των αυτοκινήτων, των υπαλλήλων και των πολιτών που στραφέρουν πολλές φορές παράνομοι για τις συναλλαγές με τις υπηρεσίες του Δήμου. Και έκτον, τη δυνατότητα επιβολής ελεγχόμενης στάθμευσης για τους συναλλασσόμενους σε τμήμα του Υπουργείου Χώρου Στάθμευσης του κτηρίου με αντίστοιχο οικονομικό όφελος για το Δήμο. Μιλάω για το 1,90x1,475 για το υπόγειο γκαράζ και αποθηκευτικός χώρος, που είναι 35 ή 37 θεσμοθετημένες θέσεις στάθμευσης. Μπορούν από αυτές οι 20 να μισθώνονται να μπει η ελεγχόμενη στάθμευση. Καθίστε λοιπόν σε αυτές ότι πέραν του αντικειμενικά τεράστιο ωφέλος που προκύπτει από τη συγκέντρωση των υπηρεσιών του Δήμου σε ένα κτίριο, το υπομίσθωση, και των λοιπόν επιχειρήσεων και του νομικού προσώπου, τα δύο ιδιόκτητα, και την άμεση αξιοποίηση του κτιρίου του Δημαρχείου, τόσο με την αναβάθμιση των παρεχόμενων στον πολίτη υπηρεσιών, όσο και με τη μείωση του σημερινού λειτουργικού κόστου, το μίσθωμα είναι σαφώς μικρότερο και σε απόλυτα μεγέθη, δηλαδή τη μία ένα τετραγωνικό μέτρο, από τα μισθώματα των σήμερα μισθωμένων από τον Δήμο Τρίπολης κτιρίων, ενώ οι χώροι που μισθώνονται είναι οι απολύτως απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία ενός Δήμου με τις αρμοδιότητες που το νέο θεσμικό πλαίσιο επιβάλλει για εγκατάσταση σχεδόν διπλάσιο ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με την πρώτη καλλικράτη εποχή.